Τον επόμενο καλεσμένο τον είχαμε φιλοξενήσει και πέρυσι εδώ στην Κρήτη σήμερα. Αναφέρομαι στον Κλεάνθη Αναστασάκη, ιστιοπλός από τα Χανιά που ταξιδεύει εδώ και 6 χρόνια. Εδώ και 6 χρόνια έχει βάλει ένα στόχο ζωής, μια κουλτούρα, μια φιλοσοφία και μας γεμίζει με αισιοδοξία. Η ανάσα βγαίνει πιο εύκολα όταν συνομιλείς με τον Κλεάνθη. Μιλάμε στον Ενικό, να τον καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Για δεύτερη σεζόν τα λέμε. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε... Ακριβώς. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαι στα Χανιά. Συγκεκριμένα αγκυροβολημένος έξω από το Νάμα. Και στόχος για το επόμενο ταξίδι, προορισμός? Είναι η Παταγωνία. Ετοιμάζω το σκάφος τώρα και θα κάτσω εδώ πέρα μέχρι τέλος του μήνα. Ναι. Και θα φύγω μετά για Κύπρο και από Κύπρο θα ξεκινήσω για Παταγωνία. Για Παταγωνία μιλάμε τώρα για μία απόσταση. Μπορεί να είναι και 5.000 μίλια. Δεν την έχω μετρήσει, να σου πω την αλήθεια. 5... Είναι 2.500 μίλια ο Ατλαντικός, 1.500 η Μεσόγειος και άλλα 400 από τη Βραζιλία για Παταγωνία. 5 με 6.000 μίλια. Δηλαδή θα διασχίσεις, θα περάσεις από τον Ατλαντικό, σωστά? Ναι. Θα περάσουμε τον Ατλαντικό, όχι τον Νότιο Ατλαντικό, τον Ατλαντικό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μας είπες τώρα ότι προετοιμάζεις το σκάφος σου. Δηλαδή, τι προετοιμασίες θέλει για να πραγματοποιήσεις αυτό το πολύ μεγάλο ταξίδι? Πρέπει πρώτα να κάνουμε το σκάφος αυτόνομο σε θέμα ενέργειας. Οπότε βάζω κάποια βολταϊκά πάνελ. Μπορώ να σου δείξω αν θέλεις. Βέβαια, πάμε. Έχουμε τα κουτιά στο κατάστρωμα αυτή τη στιγμή. Ναι. Και εδώ πέρα είναι η σωλήνα που θα τα στηρίξει. Ναι. Πέρα από τα πάνελ μπαίνει θέρμαση, μπαταρίες λιθίου και τέντα που να μπορεί να κλείσει το cockpit. Cockpit είναι το μέρος που καθόμαστε πίσω. Ναι. Να μπορεί να το κλείσει τελείως, ώστε να αποφεύγουμε τα χιόνια και το κρύο. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, η αλήθεια είναι. Ναι, είναι αρκετά δύσκολο. Έχει κρύο, δυσκολίες, δύσκολους καιρούς. Με το που πας στην Παταγωνία έχει συνέχεια 6 με 7 μποφόρ. Ναι. Σχεδόν ποτέ δεν σταματάει να φυσάει. Και θέλει μια προετοιμασία. Το κυριότερο είναι να μην είσαι βρεγμένος όταν ταξιδεύεις. Και αυτό προσπαθώ να αποφύγω. Οπότε έχουμε καλές τέντες, καλό spray hood και ό,τι άλλο μπορούμε να βάλουμε στους σκάφους. Ταξιδεύεις μόνος σου? Ταξιδεύω με την κοπέλα μου ακόμα. Την Κοντσεϊσάο. Βέβαια, τα είχαμε πει και πέρυσι. Η αλήθεια είναι πως είχαμε δεχτεί και πάρα πολλά μηνύματα μετά τη σύνδεση που πραγματοποιήσαμε. Βασικός στόχος είναι να ταξιδεύεις για 5 συνεχόμενα χρόνια. Ναι. Αυτό το project είναι για 5 χρόνια. Ναι. Μετά κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσω στα Χανιά και θέλω να βρω την ευκαιρία να ετοιμάσω ένα σιδερένιο σκάφος για Ανταρκτική. Ακόμα πιο, πιο δύσκολο ταξίδι. Ακόμα πιο δύσκολο εγχείρημα. Ακριβώς. Είναι αρκετά δύσκολο εγχείρημα και θέλει και το κατάλληλο budget. Ξέρεις... Γι' αυτό το λόγο τώρα και την Παταγωνία ψάχνουμε για χορηγούς. Ξέρεις, Κλεάνθη, ο βασικός σου στόχος, αυτό που σε γεμίζει, είναι να το θέσω διαφορετικά. Τι κερδίζεις μέσα σου, στην ψυχολογία σου, μέσα από αυτά τα ταξίδια για αυτούς τους προορισμούς? Εμένα ήταν το όνειρό μου να ταξιδεύω, από μικρός. Γι' αυτό το λόγο πήγα και στο εμπορικό ναυτικό στα 18 μου. Ναι. Απλά μετά το εμπορικό ναυτικό δεν μου άρεσε τόσο πολύ ο τρόπος ταξιδίου και άλλαξα στα σκάφη. Οπότε είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Γι' αυτό το λόγο κάνω και τις κατάλληλες θυσίες που χρειάζεται για να το πραγματοποιήσω. Θέλω να μας πεις λίγο αν υπήρξε κάποια στιγμή όπου φοβήθηκες κάτι κατά διάρκεια ενός ταξιδιού. Που είπες ότι δεν πάνε τα πράγματα όπως τα έχω προγραμματίσει. Ποτέ. Αυτό είναι το περίεργο. Παρότι έχουμε περάσει πολλές άσχημες στιγμές, ποτέ δεν ένιωσα φόβο ή ότι δεν είμαι σε ετοιμότητα να ανταπεξέλθω σε κάτι. Πάντα είχα την τύχη να έχω προνοήσει για το τι μπορεί να πάει στραβά μέχρι στιγμής. Φαντάζομαι το δύσκολο θα είναι κάποια στιγμή να επιστρέψεις και να ζήσεις στη στεριά και σε κάποια πόλη. Αλλά τι λέω τώρα, πότε θα έρθει αυτή η στιγμή και αν έρθει, τα Χανιά μας είναι πολύ ωραία πόλη. Δεν νομίζω ότι θα έχω πρόβλημα να ξαναζήσω εδώ το μέλλον. Είναι μικρή πόλη, είναι ωραία. Φιλόξενη. Πάντως είσαι από τους τυχερούς. Κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε όταν κάνουμε παιδιά. Και τα παιδιά γίνουν 10 χρονών. Μπράβο. Είσαι από τους τυχερούς που πραγματοποιεί το όνειρό του, κάνει αυτό που αγαπά. Είναι πάρα πολύ όμορφο. και ευλογημένος που έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα εξ αρχής. Δημιούργησα τη δυνατότητα για να μπορώ να το κάνω. Πριν πάρω το πρώτο μου σκάφος, δούλευα 4 χρόνια και μάζευα λεφτά για να το πάρω. Με θυσίες. Δεν είναι εύκολο, αλλά με την κατάλληλη προσπάθεια γίνεται. Ο καθένας μπορεί να το κάνει. Οπότε δηλαδή για λίγο διάστημα ακόμα, μέχρι το τέλος του μήνα, θα παραμείνεις εκεί, Χανιά? Στο περίπου. Στο περίπου. Και μετά ξεκινάμε για Κύπρο. Για Κύπρο, πιθανόν. Για Κύπρο, λίγες μέρες στην Κύπρο και ύστερα για Ισπανία, όπου θα συναντήσω και την Κοντσεϊσάο. Μέχρι τότε θα ταξιδεύω μόνος μου. Μάλιστα. Καλύτερα πάντως με συνταξιδιώτη και συνοδοιπόρο ένα ταξίδι. Όχι μόνο στη στεριά, αλλά και στη θάλασσα. Και στη ζωή, μη σου πω, είναι πάντα καλύτερα να έχεις έναν άνθρωπό σου μαζί. Λοιπόν, να είναι κάποιος μόνος του, είναι πολύ δύσκολο. Το μήνυμα που στέλνει ο ξεχωριστός Κλεάνθης Αναστασάκης εδώ μέσα από την εκπομπή μας ποιο είναι? Να προσπαθείτε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα και να μην φοβάστε να κάνετε τις θυσίες που χρειάζεται. Γιατί η ζωή είναι μικρή. Είναι και αυτή η μυρωδιά της θάλασσας που κάνει κάθε σου κίνηση πάνω στο ιστιοπλοϊκό σου ξεχωριστή. Είναι. Είναι πολύ ωραία ζωή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Όποτε θέλετε να μπορέσουμε να ξανακάνουμε μια σύνδεση. Ίσως στην Ισπανία, αν έχετε διαθεσιμότητα. Εννοείται, με μεγάλη μας χαρά, Κλεάνθη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, γεια σας. Να σε ευχαριστήσω πολύ, αυτό το χαμόγελο αυτού του παιδιού, του ανθρώπου, του νέου. Βέβαια, έχουμε και την οικειότητα. Μιλάμε και στον ενικό, είναι κάτι το απίστευτο, το ξεχωριστό. Αλλά προσέξτε, δεν πήρε ένα ιστιοπλοϊκό και είπε: θα ξεκινήσω ένα ταξίδι. Επί 4-5 χρόνια μάζευε τα χρήματα, δούλεψε σκληρά για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Και βλέπετε ότι αυτό του βγαίνει. Το προσπαθεί και του βγαίνει. Λοιπόν.